Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σηκώσατε σκόνη, τι θα κάνω τώρα. Καταρχήν, θα ήθελα μία διευκρίνηση από τον κύριο Υπουργό. Μήπως έκανε λάθος. Αναφέρθηκε στο πρόγραμμα φιλόδημος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Διότι ο κύριος Θεοδωρικάκος υποτίθεται ότι το έχει καταργήσει, διότι ήταν ένα πρόγραμμα στον αέρα, δεν υπήρχαν χρήματα και τώρα μαθαίνουμε, και μάλιστα δώσατε, αν δεν κάνω λάθος, και μια συνέντευξη στο ΑΠΕ, ότι έχει γίνει ένας μεγάλος κουμπαράς και ενισχύονται οι αθλητικές υποδομές. Αποφασίστε, κύριοι Υπουργοί, αποφασίστε μεταξύ σας τι συμβαίνει. Δεν μπορείτε δηλαδή. Γιατί τελικά αυτή η ασυνονοησία πού οδηγεί, στο να μην ξέρετε τι σας γίνει και να κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Δεύτερον, το θέμα της ποσόστοσης, της γυναικείας ποσόστοσης στα διοικητικά συμβούλια, στον αθλητικό χώρο, γιατί το έχετε καταργήσει. Εδώ υπάρχει ένα θέμα το οποίο ισχύει για όλους την θεσμική συγκρότηση του κράτους, τουλάχιστον των δημόσιων, των κοινωνικών δομών, των διοικητικών συμβουλίων. Υπάρχει αντίστοιχη νομοθεσία. Τι είναι τελικά αυτή η υπόθεση, ανδροκρατούμενη? Οι γυναίκες είναι δεύτερης κατηγορίας. Και το τελευταίο που θέλω να σας πω είναι το εξής. Πράγματι, σε ένα πράγμα είστε συνεπείς. Μία μεγάλη τομή που ήταν η απλή αναλογική στα σωματεία, που ακριβώς τα έσπαγε το αθλητικό κατεστημένο, την καταργήσατε. Διότι είστε ο άξιος συνεχιστής όλο εκείνο του κατεστημένου το οποίο έχει δημιουργήσει σε διάφορες κλίκες και σε διάφορα συμφέροντα στον αθλητισμό.